2023. Να τονίσουμε ότι ήταν η πρώτη χρονιά ουσιαστικά μετά την COVID εποχή, μια χρονιά με έντονα τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης, με πληθωριστικές τάσεις που επηρέασαν όλο το οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε απλούς πολίτες. Μια προσπάθεια ανάσχεσης των παραπάνω φαινομένων έγινε από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης με διάφορα pass τα οποία ήρθαν για να καλύψουν ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Όλα αυτά τα μέτρα στήριξη, τα pass που ήρθαν, πέρασαν από τα λογιστικά γραφεία σε χρόνους που δεν υπήρχε καμιά προετοιμασία, καμιά προεργασία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν ένα ήδη επιβαρυμένο εργασιακό τοπίο, και αυτό γιατί παράλληλα με την ενεργειακή οικονομική κρίση, παράλληλα με τα pass, έτρεξε και πρώτη χρονιά η ψηφιοποίηση τόσο στο Εργάνη όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών με το MyData. Είχαμε μια χρονιά που για πρώτη χρονιά δεν εφαρμόστηκαν μειωμένοι συντελεστές που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια ή απαλλαγές που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης του κορονοϊού, όπως για παράδειγμα η απαλλαγή από τέλος επιδεύματος, τα μειωμένα ή μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες για ενίκεια. Ήταν μια χρονιά επιστροφής, προσαρμογής και επιστροφής στην κανονικότητα. Με το άνοιγμα του νέου χρόνου, με την αυγή του 2024, έχουμε μπροστά μας ήδη συνθήκες που θυμίζουν ψηφιακή καταιγίδα. Έχουμε εφαρμογή του MyData με την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις στην πλατφόρμα MyData, ούτως ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να έχει άμεσα την εικόνα των πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχουμε τη διασύνδεση των ταμιακών με τα POS που ολοκληρώνεται 29 Δευτέρου, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει καμία ίσπραξη από επιχείρηση αν δεν εκδοθεί ταυτόχρονα και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό, ενώ η μεγάλη τομή έχει γίνει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, είναι μια τομή που μας επιστρέφει πολλά χρόνια πίσω. Είναι μια τομή που την είχαμε δει πρώτη φορά το 1994 με τα τεκμαρτά εισοδήματα, που θα τα ξαναθυμηθούμε από την φετινή κιόλας χρονιά, μιας και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει ως αναφορά τα εισοδήματα του 2023. Ατομικές επιχειρήσεις πλέον και ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού, με ένα τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή όχι. Βέβαια, το Υπουργείο, θέλοντας να αμβλύνει τις όποιες αντιδράσεις, έδωσε το δικαίωμα στους πολίτες εκείνους που αμφισβητούν τον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος να προσφύγουν στη ΔΟΗ, δεχόμενοι όμως να υποβληθούν σε έλεγχο πενταετίας και μάλιστα με έμεση τεχνικές ελέγχου, κάτι το οποίο θεωρώ ότι μόνο επικοινωνιακά λειτουργήσε, μιας και οποιοδήποτε πολίτης και μόνο στο άκουσμα της λέξης φορολογικός έλεγχος τρομοκρατείται, πόσο δε μάλλον δεν τον επιζητεί. Πέρα από αυτό, έχουμε και στο Υπουργείο Εργασίας για πρώτη χρονιά σημαντικές αλλαγές. Έχουμε την ενεργοποίηση ξανά των παγωμένων τριετιών από το 2012, ένα μέτρο που θα αφορά για το πρώτο της εφαρμογής του περίπου 100.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ενώ δίνει μια προοπτική χτισήματος επιδομάτων πολυετίας, τριετίας ή όπως αλλιώς σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα δε με αυτό, έχουμε από πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και του λιανεμπορίου. Είναι ένα μέτρο που θα αλλάξει πολλά από τα δεδομένα που έχουν συνηθίσει οι εργαζόμενοι, μιας και πλέον θα εγκατασταθούν συστήματα που θα ελέγχεται η ώρα προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία άμεσα από το Εργάνη σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μου, το 2024 θα είναι μια χρονιά ψηφιακής καταιγίδας.
Έχω την ελπίδα ότι τα συναρμόδια Υπουργεία θα δώσουν το χρόνο που απαιτείται για να προσαρμοστούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές, αλλά και οι επιχειρήσεις μηχανογράφησης που πλέον γίνονται σύμμαχοι σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε λογιστή στην προσπάθεια της ορθής αποτύπωσης των δεδομένων τους τόσο ως προς το Υπουργείο Εργασίας, πολύ δε περισσότερο στο Υπουργείο Οικονομικών.